Η εκκλησία μας μετά τις μεγάλες εορτές και εφόσον παρουσίασε το Χριστό μας στο δημόσιο βίο, θέλει ακόμη να δείξει στους ανθρώπους για ποιο ρόλο κατεξοχήν ήρθε εις τον κόσμο. Και όπως θα ξέρετε κι εσείς, εις τον κόσμο ήλθε δια την αμαρτία του κόσμου. Δεν είχε άλλον λόγο να έρθει εις τον κόσμο, ημι μόνον δια την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτός που είπε ο Ιωάννης, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, ο σηκώνων, δηλαδή την αμαρτία του κόσμου. Τον είδαμε μιας ημέρας στη γέννησή του, τον είδαμε 8 ημερών στην περιτομή του, τον είδαμε 30 ετών στη βάπτισή του. Τον ακούσαμε προχθές στην Κυριακή μετά τα φώτα, κηρύττοντα μετανοείται ειν και γάρ η βασιλεία των ουρανών και επιστέψετε εις το Ευαγγέλιον. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του περιστατικού, ότι ο Χριστός ήρθε δια τις αμαρτίες του κόσμου και για να μπορέσει να τακτοποιήσει το θέμα των αμαρτιών, δεν πρέπει να είναι άνθρωπος μόνον αυτός, διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άλλον άνθρωπο. Θα έχει ανάγκη ο ίδιος θεραπείας. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος πάρα έξω από τον άνθρωπο. Ο Ιησούς δεν πρέπει να είναι μόνο άνθρωπος για να είναι σωτήρ, θα πρέπει να είναι και Θεός. Και Θεός αποδεικνύεται όχι μόνο από την πραγματοποίηση των προφητιών στο πρόσωπό του, αλλά και από τα έργα τα οποία έκανε, τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν άνθρωποι. Διότι όταν ανοίγει τάφους δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον. Όταν θεραπεύει τυφλών, οματώνει τυφλών, φτιάχνει, δημιουργεί με λίγο σύελλον και με λίγο χώμα μάτι, δεν μπορεί να είναι άνθρωπος, θα πρέπει να είναι και Θεός. Όταν γνωρίζει τι γίνεται, ότι ο φίλος ημών ο Λάζαρος και κοίμηται, το ξέρει, και πηγαίνω για να τον αναστήσω, το ξέρει. Αυτά είναι Θεού, δεν μπορεί να είναι μόνο ανθρώπου. Ως άνθρωπος ομιλεί, ως άνθρωπος δακρύζει, ως άνθρωπος ρωτάει, ως άνθρωπος κοιμάται, αλλά ως Θεός ανοίγει τάφους, ως Θεός περπατεί επί της θαλάσσης, ως Θεός φτιάχνει μάτια, καθαρίζει λέπρα. Αποδεικνύεται λοιπόν εκ των έργων του η Θεότης. Για να βοηθήσει λοιπόν τον άνθρωπο να γνωρίσει ακριβώς ποιος είναι ο Χριστός και ο ρόλος του, για να τον δεχτεί όπως πρέπει, για να ωφεληθεί, δηλαδή για να σωθεί, έχει μια σειρά κυριακών από τον δημόσιον βίον πλέον του Ιησού, έχει μια σειρά κυριακών με ορισμένα θαύματα τα οποία δεν τα έκανε άνθρωπος Ιησούς, αλλά ο Θεός Ιησούς. Στερχομένη λοιπόν Κυριακή έχει το εξής περιστατικό. Έχει τη λεγόμενη, όπως θυμόμαστε και από άλλα χρόνια, θεραπεία των 10 λεπρών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να το θεραπεύσει. Όπως ξέρετε και μέχρι τη σήμερα, παρότι έχουμε φτάσει 2.000 χρόνια μετά Χριστόν, και πάλι στεκόμαστε μπροστά στη λέπρα με προσοχή. Το περιστατικό αυτό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 17ο κεφάλαιό του, στίχος 12 και κατωτέρω. Λέγει εκεί το εξής: «Και γένετο εντοπορεύεστε αυτόν εις Ιερουσαλήμ, και αυτός διήρχεται ο διαμέσου Σαμαρίας και Γαλιλαίας, προκειμένου», λέει, «να πάει στα Ιεροσόλυμα, πέρασε μέσω Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και εισερχομένου αυτού εις την ακόμην
και εκεί που πήγαινε να μπει σε ένα χωριό υπήντησαν αυτό 10 λεπροί άντρες, οι οποίοι έστησαν πόροθεν, στάθηκαν από μακριά. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, οι λεπροί απαγορεύεται να μείνουν μαζί με τους άλλους και τους έβγαζαν έξω της πόλεως, έξω της κόμης, έξω του χωρίου. Και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Προφανώς ήξεραν, είχαν ακούσει για το όνομα αυτό, τον εγνώρισαν στο πέρασμα και του φώναξαν από μακριά να τους ελεήσει. Ασφαλώς όταν λέμε να τους ελεήσει, το εννοείς ο Ιησούς τι ζητούσαν με το έλεος? Δεν ζητούσαν δεκάρες, δεν επαιτούσαν, ζητούσαν θεραπεία. Γιατί είναι εκεί έξω τώρα αυτοί? Είναι έξω διότι είναι ασθενείς από μία ασθένεια η οποία δεν θεραπεύεται τότε και δεν μπορούσε να είναι μαζί με τους άλλους. Ποιος τους έστειλε εκεί? Επήγανε μόνοι τους ή τους έστειλε το κράτος, τους έστειλε η αστυνομία, τους έστειλε το Υπουργείο Υγείας? Ποιος τους έστειλε εκεί, ξέρετε? Οι ιερείς. Όλες τις ασθένειες τις επιλαμβάνονται και μέχρι τη σήμερα οι ιατροί. Τη λέπρα όμως την επιλαμβάνονται οι ιερείς. Στη Σοφία Σιράχ, στο 36ο κεφάλαιο, αναφέρεται το εξής παρά του Θεού δια τους ιατούς: «Δότε τόπο το ιατρό και γάρα αυτού εστί χρία». Μεριάστε, λέει, ανοίξετε την πόρτα να μπει ο γιατρός. Είναι ανάγκη. Είναι από το Θεό ο γιατρός. Είναι από το Θεό η επιστήμη, η ιατρική. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρα αυτόν εστί χρία. Και τα φάρμακα είναι από το Θεό. Αυτός έχει προβλέψει για τα βότανα τα οποία φτιάχνουν τα φάρμακα για τον άνθρωπο. Παρότι λοιπόν τις ασθένειες τις επιλαμβάνονται οι ασθενείς, τη λέπρα είχε δώσει μια ειδική εντολή να την επιλαμβάνονται οι ιερείς. Αν έχετε Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι σας, θα διαβάσετε το 13ο και το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Εκεί θα δείτε τι νητρόπο ο Θεός διδάσκει τους ιερείς να συμπεριφέρονται εις την ασθένεια της λέπρας και μάλιστα κατά αναλογία σε τι βαθμό ήτο. Αν ήτο ιουλί βαθιά, αν ήτο αυτού του χρώματος, αν. Ο άλλος Ιπποκράτης διδάσκει τους κληρικούς πώς θα χαρακτηρίζουν την ασθένεια της λέπρας και εφόσον βλέπουν ότι έχει τα συμπτώματα εκείνα που αυτός αναφέρει, θα τους δίνουν χαρτί και θα φεύγουν από την οικογένεια, θα φεύγουν από την κοινωνία. Γι' αυτό ευρέθηκαν εκεί αυτοί διωγμένοι, εξωσμένοι κατόπιν εντολής των ιερέων, ευρέθηκαν εκεί και συνείδησαν τον Χριστό, ο οποίος περνούσε και εισήρχε το εις την κόμην εκείνη πορευόμενο στα Ιεροσόλυμα. Θα πει κανείς, γιατί δεν είναι ασθένεια, γιατί την επιλαμβάνεται ο ιερεύς και δεν την επιλαμβάνονται οι ιατροί? Διότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας και ήθελε να διδάξει ότι την αμαρτία θα την επιλαμβάνονται οι κληρικοί του. Ναι μεν είναι του σώματος, όμως αφήνει να εννοηθεί ότι είναι και εις την ψυχήν
αμαρτία. Είναι σαν εκείνο που λέμε ασθενεί το σώμα διότι ασθενεί η ψυχή. Και αυτό το δίδαγμα το βρίσκει κανείς από πολύ παλιά, από τότε ακόμη που υπάρχει ο Μωσής που επήρε την εντολή από το Θεό να πάει να σπάρει τον Ισραηλιτικό λαό, να τον μεταφέρει στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας. Από τότε δείχνει ο Θεός το πρώτον στο Μωσή ότι είναι αμαρτωλός, και την αμαρτωλότητά του του την έδειξε δια της λέπρας. Το Λεβιτικό, θέλω να έχετε υπόψη σας, είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο από το Μωσή, διότι είναι μέσα στην Πεντάτευχο. Μεταξύ των πέντε πρώτων βιβλίων είναι και το Λεβιτικό. Κατά συνέπεια αυτά τα έχει πει στο Μωσή 1500 χρόνια π.Χ. ο Θεός. Από τότε απασχολούσε την ανθρωπότητα η λέπρα, και από τότε ήτο ανίατος ασθένεια. Ήτο ανίατος ασθένεια. Και τη γνώμη, επαναλαμβάνω, την είχαν πάντοτε οι κληρικοί. Ας σας πω μερικά στιγμιότυπα τα οποία αποδεικνύεται ότι πράγματι έχει έτσι το πράγμα. Όταν ο Θεός είπε στο Μωσή να πάει στο Φαραώ να πάρει τον λαόν, ο Μωσής δεν ήθελε να πάει. Του φέρε πολλά επιχειρήματα του Θεού ότι δεν μπορεί να πάει, πρώτον διότι είναι βραδύγλωσσος, και εφόσον είναι βραδύγλωσσος δεν θα τα καταφέρει για να του πάρει τον λαόν. Για το Ηρώδης είχε συμφέροντα. Για σκεφτείτε 600.000 άνθρωποι να εργάζονται δωρεάν για την οικονομία του κράτους καθημερινώς. Είχε συμφέρον. Δεν το έδινε τον λαόν αυτόν. Προφανώς ίσως να ήταν και δηλός. Να μην τολμούσε να παρουσιάσει στο Φαραώ και να κάνει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον του είπε ο Κύριος ότι εγώ δεν έφτιαξα τις γλώσσες, δεν ξέρω εγώ ότι είσαι βραδύγλωσσος, τι σε ενδιαφέρει σένα εφόσον εγώ σε στέλνω? Εγώ θα κάνω το έργο, δεν θα το κάνεις εσύ? Και τον βοηθάει να το καταλάβει αυτό. Του λέει βάλε το χέρι σου εις τον κόλπον σου. Το βάζει ο Μωσής το χέρι στον κόλπον του. Βγάλ το, του λέει, το βγάζει. Τρόμαξε ο Μωσής. Ολόλευκο το χέρι του, λεπρωμένο το χέρι του. Πού ήταν η λέπρα? Ξαναβάλ το, του λέει, το χέρι στον κόλπο σου. Ξανά το βάζει. Βγάλ το ξανά, του λέει, το βγάζει. Καθαρό. Αυτός είσαι εσύ. Είσαι λεπρός. Είσαι αμαρτωλός. Τι να κάνεις? Εγώ θα σε στείλω. Εσύ θα είσαι ένα όργανο απλώς, στα χέρια τα δικά μου. Δεν χρειάζομαι την καπατσοσύνη τη δικιά σου. Δεν χρειάζομαι την ευγλωτία σου, ούτε τη ρητορία σου, ούτε τα επιχειρηματά σου. Εσύ είσαι άνθρωπος αμαρτωλός. Και δι' αυτού του τρόπου τον εταπείνωσε και δέχτη έπειτα, και έγινε η υπόλοιπος οικονομία διαμέσου του Μωσέως. Ένα άλλο πάλι που μπορεί να δει κανείς τη λέπρα ως τύπον της αμαρτίας στην Παλαιάν Διαθήκη είναι η περίπτωση στην αδελφή του Μωσέως. Ο Μωσής επαντρεύτηκε και πήρε μια μαύρη, μια Αιθιώπισσα. Ο Άρων, ο αδελφός του, ο αρχιερεύς, και η Μαριά, μια αδελφή του, δεν συνηγορούσαν στο γάμο αυτόν. Και τους κακοφάνηκε γιατί δεν τους ερώτησε. Και άρχισαν να κατηγορούν, ως συνηθίζεται εμείς να γλωσσοτρώμε από πίσω όταν δεν μας παίρνουν από ρώτηση. Και ξέρεις είναι γυμνή, και ξέρεις δεν είχε τίποτα, και ξέρεις το σπίτι το δικό μας, και ξέρεις και ξέρεις και τούτο και τ' άλλο. Δεν πρόκειται μόνο για τη γυναίκα, αλλά και τα να πάρει για τον άντρα και τα τι αυτά. Κάτω λοιπόν από αυτή τη συζήτηση, από αυτή την κατηγορία, από αυτό όλο, ελεπρώθηκε η Μαριάν από την κεφαλή μέχρι τον ποδόν. Ολόλευκος.
Ο Αρών όμως δεν ελεπρώθηκε. Θα πει κανείς, πώς έγινε αυτό? Φόσον μαζί κατηγορούσαν. Ο ένας έκοβε και άλλος έραβε κάτω διλεγόμενον. Ο Αρών είναι αρχιερεύς και αφήνει εδώ έναν τύπο να μάθουν οι άνθρωποι ότι η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Η ιεροσύνη δεν λεπρούται. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Αμαρτάνει ο παπάς, όχι το ράσο, όχι η ιεροσύνη. Το παπά το χέρι θα το φιλήσεις, θα το ασπαστείς. Οσοδήποτε αμαρτωλός αν είναι, την χάρη την έχει. Δεν τι κάνει με την αμαρτία. Αυτό διδάσκει εδώ. Όταν όμως είδε τόσο ο Αρών την αδερφή του ολόλευκον από λέπρα, όσο και αυτή τον εαυτόν της, κοπήκα τα γονατά τους, κάτω διλεγόμενο. Κατάλαβαν δε και άρχισαν να ελέγχονται ότι εξαιτίας της κατηγορίας του ζεύγους αυτού και κατεξοχήν της νύφης έγινε αυτό το πράγμα. Και πηγαίνουν στον Μωσή και του προσπίπτουν και του ζητάνε συγγνώμη και του λένε να δεηθεί του Θεού να καθαριστεί η Μαριάμ από τη λέπρα. Ο Μωσής, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, είναι το απλούσε στην καρδία, δεν το κράτησε που λέμε, και γονάτισε ο άνθρωπος και προσευχήθη στον Θεό, αλλά ο Θεός δεν την καθάρισε την Μαριάμ. Είπε ότι θα κάνει κανόνα, θα μείνει μία εβδομάδα το λιγότερο έξω της παρεμβολής στα χωράφια και τότε θα καθαριστεί. Και έμεινε μία εβδομάδα έξω, κανόνα, όπως μας βάλουν και εμάς κανόνα, δεν μας αφήνουν να κοινωνήσουμε, να ελευθερό επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Μας βάζουν υπό κανόνα και έκαμε τον κανόνα της Μαριάμ και τότε καθαρίστηκε. Αυτό, αν θέλετε να το βρείτε, να το βρείτε στο Δευτερονόμιο, στο 12ο κεφάλαιο. Θα διαβάσετε ολόκληρο το ιστορικό. Να σας πω ένα ακόμη, διότι ενώπιον δύο-τριών μαρτύρων σταθήσετε πανρήμα, λέγει η Γραφή. Όταν ο Ελισαίο προφήτης έδωσε εντολή στον Νεεμάν το Σύρο, το λεπρό, το στρατηγό, που επήγε εκεί και του ζήτησε τη βοήθειά του, να πάει στον Ιορδάνη να βυθιστεί επτάκης και θα καθαριστεί, έπειτα από πολλές εν πάση περιπτώσει αντιρρήσεις, ο Νεεμάν, δεν ξέρω αν ξέρετε την υπόθεση του Νεεμάν, και αν δεν ξέρετε να τη μάθετε, διαβάσετε να τη μάθετε. Όσοι θέλετε να την ακούσετε ως ομιλία, την έχω κάνει ειδική, υπάρχει σε ξεχωριστή κασέτα, ο Νεεμάν ο Σύρος. Μεγάλο διδάγμα ο Νεεμάν, με τη λέπρα του, με τους εγωισμούς του, με την 7 φορές ταφή του στον Ιορδάνη και με τα λοιπά και με τα λοιπά. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Όταν εν πάση περιπτώσει υπέκυψε και πήγε, ταπεινώθηκε και βυθίσε 7 φορές, εξήλθε εκ του ύδατος με ένα δέρμα όχι λεπρό, με ένα δέρμα σαν μικρού παιδιού. Έτσι εξέρχεται η ψυχή του ανθρώπου από το βάπτισμα, έτσι εξέρχεται η ψυχή του ανθρώπου από το εξομολογητήριο. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και εξομολογηθεί, η ελκομένη, η καρκινοπαθής ψυχή του γίνεται όπως η σάρξ του μικρού παιδιού. Τόσο την καθαρίζει ο Χριστός, τόσο την αναγεννά. Προσεφέρθη για ευχαριστία να δώσει χρήματα και ρούχα που είχε φέρει μαζί του από τη Συρία, για να πληρώσει το γιατρό δηλαδή, τα οποία δεν εδέχθηκε ο Ελισέ. Όμως ένας μικρός που είχε εκεί, Γεζί τον λέγανε, έναν υποτακτικό, αυτός δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό. Νόμισε ότι έπρεπε να πάρουν, εφόσον τους τα προσέφερε, δεν τα ζητήσανε. Εφόσον έφυγαν οι άνθρωποι και απεμακρύνθησαν για την πατρίδα τους, έτρεξε αυτός ο μικρός κοντά και ζήτησε να του δώσουν μερικά ρούχα και ό,τι άλλο, όχι για λογαριασμό τους βέβαια, αλλά να τα δώσουν σε μερικά παιδιά των προφητών που ήσαν εκεί στην έρημο του Ιορδάνου. Προθυμοποίησαν οι άνθρωποι
εκατέβαζε ανθρώπους από το άρμα του ο στρατηγός, τους εφόρτωσε με τα πράγματα κλπ. Να τον βοηθήσουν το μικρό να τα κατεβάσει κάτω εκεί στο ασιταριό τους στον Ιορδάνη και να γυρίσουνε. Ο μικρός όταν έφτασε κοντά στο ασιταριό είπε σε αυτούς, εσείς έχετε δρόμο, λέγει, αφήστε τα εδώ και εγώ τα πηγαίνω κάτω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα άφησαν αυτοί χωρίς να ξέρουν την απότερον σκέψη του Γεζί. Ο Γεζί δεν ήθελε να έρθει σε επαφή με τον γέροντα, τον Ελισέ. Πήγε λοιπόν, τα άκρυψε αυτός κάπου εκεί και έπειτα παρουσιάστηκε κουνητός και λυγιστός ενώπιον του Ελισέ. Αλλά ο Ελισέ που είχε κι άλλα μάτια δεν είχε μόνο εκείνα. Από πού, του λέει Γεζί, από πού έρχεσαι με το καλό? Λέει, μα δεν πήγα πουθενά, λέει. Πού ποτέ, λέει, εδώ κοντά ήμουν, δεν πήγα πουθενά. Λέει, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για αμπέλια και για χωράφια και για ρούχα και για χρυσό? Η λέπρα, του λέει, του Νεεμάν του Σύρου επάνω σου. Μόλις του είπε έτσι, γίνεται λεπρός από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αυτή που άφησε αυτός κάτω θα την πάρεις εσύ για την αμαρτία σου αυτήν. Και βγήκε λελεπρωμένος από μπροστά του. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά που αν θελήσει ο άνθρωπος να τα αναζητήσει θα βρει ότι έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο οι άνθρωποι αυτοί ευρέθησαν εκεί και του φωνάζουν τώρα και του ζητάνε έλεος. Και επαναλαμβάνω, όταν λέμε του ζητάνε έλεος, δεν λέμε ότι του ζητάνε χρήματα, αλλά του ζητάνε έλεος από αυτό που πάσχουν κυρίως, που είναι χωρισμένοι από το σπίτι τους, από τα παιδιά τους, από τις δουλειές τους, από τις γυναίκες τους και το καθεξής, χωρίς να υπάρχει ελπίδα, διότι δεν υπήρχε κανένα φάρμακο. Απάντηση του Ιησού στο αίτημα αυτού, αυτόν. Και ειδών είπεν αυτής, προευθέντες πηγαίνετε, επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσης. Πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Η εντολή είναι παράξενος, διότι θα μπορούσαν να του πούνε το εξής: τους έχουμε δείξει τους εαυτούς μας και μας έδιωξαν. Τι να πάμε ξανά να τους δείξουμε? Θα γίνει αναθεώρησης της δίκης? Τι θα γίνει? Κάνε μας καλά να πάμε να τους δείξουμε γιατρευμένους τους εαυτούς μας, να μας δώσουν το χαρτί της ελεύθερο επικοινωνίας, να γυρίσουμε στα σπίτια μας, να γυρίσουμε στις οικογένειές μας, να γυρίσουμε στα παιδιά μας. Δεν μας έκανες κανένα τέτοιο πράγμα μέχρι τώρα. Πού να πάμε? Εν πάση περιπτώσει, αυτοί χωρίς να πούνε τέτοιο αισθάθηκαν στην εντολή, πορευθέντες επιδείξατε. Και τι έγινε? Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Πού εκαθαρίστησαν αυτοί? Καθοδόν. Πώς λέγεται αυτή η οδός, την ξέρετε? Υπακοής οδός. Στην οδόν της υπακοής. Άλλο πράγμα αυτό. Ένα μόνο δεν έχουμε μάθει εμείς πολλά. Έχουμε μάθει εδώ και συμπεριφορά έχουμε μάθει και τρόπους έχουμε μάθει και γλώσσες έχουμε μάθει και να κερδίζουμε έχουμε μάθει και να μαχώμε θα ξέρουμε και να μηνώμε θα ξέρουμε κλπ. Να υπακούομε δεν ξέρουμε, που είναι η μεγαλύτερα αρετή, την οποία εφήρμοσε πρώτον ο Χριστός. Υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή. Κάτω από την υπακοήν του Χριστού υπάρχουν τα πάντα. Έχετε υπόψη σας τι προκοπή κάνουν τα παιδιά όταν είναι υπήκοα στους γονείς? Τι κάνει ο υποτακτικός όταν είναι υπήκοος στον μεγαλύτερόν του? Τι κάνει ο εργάτης, το αφέντη του, ο υπάλληλος, το διευθυντή του? Τι αρμονία, τα πάντα ρυθμισμένα, τακτοποιημένα. Όταν ο άνθρωπος προβάλλεται, όταν ξέρει όλα και εφαρμόζει εκείνο που λέμε 100 χρόνια η Αλεπού, 105 το Αλεπόπουλο,
γίνεται αυτό που γίνεται δυστυχώς. Μια τέτοια παράξενη εντολή είχε δώσει άλλη μια φορά ο Χριστός, δεν ξέρω αν θυμίστε, στον ποτέ τυφλόν, αυτόν που του έφτιαξε σάλιο με χώμα και του βάλε στο μάτι και του είπε να πάει να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και αυτός πήγε και πλήθη και είδε. Δεν πήγε, σε παρακαλώ, με παρεξηγήσεις που σε έχρισα, σε έκανα αυτό, πήγαινε όμως, θα γίνει αυτό. Δεν του είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Θα μπορούσε να τον μαρτυρηθεί. Δεν τρέπεσαι, εγώ είμαι ένα αερό πρόσωπο, είμαι τυφλός. Έτσι συμπεριφέρονται σε ένα τυφλόν. Λυπούμε, δεν σε βλέπω, αλλά αυτό που έκανες δεν έπρεπε να το κάνεις. Δεν είπε τίποτα αυτός. Αυτός υπήκουσε, πήγε, πλήθηκε και κάτω από το πλήσιμο υπήρχε το φως του. Πολλά πράγματα είχε να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέσει το πώς. Πώς θα πάμε στους ιερείς, δεν έχει θέσει το πώς. Ο Θεός ομιλεί, ο Θεός λέγει ναι, εσύ δεν θα λες όχι. Και ο Θεός λέει όχι, εσύ δεν θα πεις ναι. Μην έρθεις ποτέ σου αντιμέτωπος με τις εντολές, με τους κανόνας, με τα λόγια του Θεού. Πράγμα το οποίο εμείς κάθε τι το περνάμε από τη λογική μας, όπως ξέρετε, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν ο Χριστός μας έλαβε τη δόξα που έλαβε, την έλαβε λόγω της υπακοής. Έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό λέει και υπερήψωσεν αυτόν και του έδωσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα και να κάψουν στον κόνη του επίγεια, επουράνια, εναέρια, τα πάντα. Γιατί έγινε αυτός πρώτος υπήκος. Κι αν ο Θεός έγινε υπήκος, εμείς τι πρέπει να γίνουμε. Λέει ο Θεός, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί εσύ να μην το κάνεις κι εγώ. Λέει νηστεία τις 400. Γιατί να μην το κάνεις. Λέγει παιδοποία. Γιατί να μην το κάνεις. Να μην κλέβεις, λέει. Γιατί το κάνεις. Να μην ψεύδεσαι. Να μην ατιμάσεις. Να μην αδικείς τον. Γιατί. Στρατεύεσαι. Δεν υπακούεις. Κάνεις το δικό σου. Είναι σε ξυπνότερος του Θεού. Θα βρεθείς λοιπόν κάποτε αντιμέτωπος με το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή λέγει ότι οι συνοδόν της υπακοής εθεραπεύτησαν. Τώρα, εμείς δεν θα πηγαίναμε ποτέ στον παπά, όπως μέχρι σήμερα δεν πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι. Εγώ, λέει, θα πάω στον παπά. Και τι είναι ο παπάς? Και είναι καλύτερος από μένα ο παπάς και ξέρει περισσότερα από μένα ο παπάς. Αν μου φιλήσει το χέρι, δεν του φιλώ το χέρι, δεν πηγαίνω. Θα μείνεις με τη λέπρα σου όμως. Θα μείνεις με τη λέπρα σου. Θα μείνεις με την αμαρτία σου. Αυτός έχει το δικαίωμα. Μα εσύ δεν τους έφτιαξες τους παπάδες? Εγώ τους έφτιαξα. Λοιπόν, γιατί να πάω σε αυτόν? Παρότι εγώ τους έφτιαξα, αυτοί θα σε συγχωρέσουν. Αυτοί θα σου δώσουν χαρτί ελεύθερο επικοινωνίας. Πολλοί δεν το έχουν πιάσει αυτό. Και έχουν τη γνώμη ότι μπορούν να τα πούν απευθείας στο Θεό. Και τι θα σου πει ο Θεός? Να τα πούνε στην εικόνα. Και τι θα σου πει η εικόνα? Πείτε μου, τι θα σου πει? Έχει εντεταλμένο. Ο Χριστός μας δεν συγχωρεί απευθείας αμαρτίας, παρότι ο ίδιος τη συγχωρεί, διότι αυτός το έκαμε το θαύμα. Αυτός τους εκαθάρισε. Αλλά τους εκαθάρισε όταν υπήκουσαν να πάνε στους κληρικούς. Και οι κληρικοί απλώς εγνωμάτευσαν ότι είναι εντάξει και τους έδωσε το χαρτί να πάνε σπίτια τους. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι έγινε τότε. Έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται μέχρι την τελεία των αιών. Παναγία μου, σχώρεσέ με. Δεν σχωράει η Παναγία. Δεν έχει πετραχύλι η Παναγία. Αγιώργη μου, σχώρεσέ με. Δεν σχωράει ο Αγιώργης. Δεν σχωράει ο Σπυρίδωνας. Δεν σχωράει η Αγία Βαρβάρα. Ο παπάς, ο αμαρτωλός σχωράει. Παράξενα πράγματα, ε! Και εντούτοις έτσι. Ξομολογήσου όσο θέλεις την Παναγία. Θα πας με όλα τα αμαρτήματα στην κόλαση. Σε όποιον θέλεις εξομολογήσου. Θυμόσαστε την περίπτωση που σας είπα τη γιαγιά στο Κυριάκι που πήγαινε και εξομολογείται στον αφέντη τον Αγιάννη 40 χρόνια. Της έδωσε κατά κέφαλο που έχασε το φως της. Εγώ, λέει, θα συγχωρώ, μέσχασες, λέει, 45 χρόνια. Εμένα έστειλε ο Χριστός να συγχωρώ. Εμένα έστειλε να εξομολογώ. Ξομολογούσα μια φορά στον Ιορδάνη. Τώρα έχει τους παπάδες του. Και τη φέρανε σηκωτή τη γιαγιά.
από το εκκλησάκι που πήγαινε εκεί κάθε βράδυ και άναβε τα καντήλια του Αγιάννη. Ξομολογείται στον Αγιάννη. Αφέντη Μαγιάννη, εσύ ξέρεις τι έχω εγώ. Σχόρεσε με, πάω να κοινωνήσω. Εντάξει, την πήρε την υπογραφή και πάει η κυρά να κοινωνήσει. 45 χρόνια το έκανε αυτό. Μέχρι στραβά ένα κατάκεφαλο τον αμέρος, ένα τάλο και την έφερε κάτω τη γιαγιά. Και τη μαζέψανε και τη βάλανε στην πόρτα πάνω και την κατέβασαν στο Κυριακή. Βρεθήκαμε εκεί τότε. Εμείς ήταν παραμονές του Αγίου Σπυρίδωνος. Είχα πάει εγώ, μιλούσα, είχα πνευματικό κοντά και τα μάθαμε τα περιστατικά αυτά. Έτσι είναι για πολλούς ανθρώπους. Εγώ θα τα πω. Σε ποιον θα τα πεις? Αυτός ο γιατρός δεν μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του. Αυτός ο πατριάρχης δεν μπορεί να ξεμολογήσει τον εαυτό του και να συγχωρεί τις αμαρτίες του εαυτού του. Αυτός ο πνευματικός που συγχωρεί σε 500, 1000, 2000, 100.000 ανθρώπους, τις δικές του δεν μπορεί να τις συγχωρήσει. Σε άλλον θα πάει να τις συγχωρήσει. Αυτό είναι το εδάφιο που γράφει στον Ιάκωβο ο Ιάκωβος. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα ή να ιαθείτε. Για τους παπάδες είναι αυτό, δεν είναι για μας τους λαϊκούς. Εμείς θα πάμε στον παπά. Ο παπάς όμως θα πάει σε άλλο παπά. Εξομολογήστε αλλήλιστες οι παπάδες. Αν θέλετε να ιαθείτε, να σωθείτε. Μη ζητήσετε δίθεν να βρείτε καλών πνευματικών. Δεν τους είπε ο Χριστός εδώ? Παιδιά, πηγαίνετε να βρείτε καλούς παπάδες να δείξετε σε αυτούς σας. Τίποτα. Πηγαίνετε να επιδείξετε σε αυτούς σας τις ιερεύσεις. Μαλάματα ήσαν ακίνητοι τότε. Άγγελοι ήσαν οι παπάδες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήσαν άνθρωποι αυτοί? Δεν είχαν αμαρτήματα? Δεν τους είπε να διαλέξουν? Θα μου πεις να μην διαλέξω αν μπορώ? Αν μπορείς να διαλέξεις, διάλεξε. Αλλά διαλέξεις άραγε. Αν έχει δυο ζωές αυτός, που την ξέρεις την άλλη του ζωή εσύ, τη βλέπεις στο εξωτερικό, που φωνάζει, που κάνει, που φτιάχνει και λοιπά, που κουνιέται. Τι κάνει σπίτι, ξέρεις? Τι κάνει πίσω, ξέρεις? Δεν ξέρεις. Το θέμα σου λοιπόν δεν είναι να πάει να βρεις καλόν. Να πάει να βρεις παπά του Θεού, που να είναι στην Εκκλησία του Χριστού, που να έχει εντολή να εξομολογεί για λογαριασμό της Εκκλησίας, που να έχει ενταλτήριον επιστολή, που να είναι απεσταλμένος από τον Επίσκοπο, όπως λέει η Εκκλησία. Αν είναι αμαρτωλός για λογαριασμό του. Έτσι έβαλε το πετραχύλι, είναι άγιος. Όταν το βγάλει, ξανά έχει τις αμαρτίες του. Το πετραχύλι όμως είναι άγιος και δεν συγχωρεί αυτός, συγχωρεί ο Χριστός. Συ Κύριε ως της είπας. Ως αν δέσετε επί της γης εδεμένα και ως αλύσετε δεδεμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Κατάπεμψε ο Κύριε το πνεύμα στο Άγιον και αγίασον το είδωρ τούτο. Συ κατάπεμψε και αγίασον, όχι εγώ. Στεφάνωσε αυτούς, βάπτισε αυτούς. Στέφεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτός συγχωρεί, αυτός βαπτίζει, αυτός στεφανώνει, αυτός αγιάζει. Ο ιερεύς είναι ένα όργανο, μια πένσα στα χέρια του Θεού, ένα σύρμα που περνάει το ρεύμα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Και σχουριασμένο να είναι, περνάει. Μένε πολύ μακριά, και το λέγω αυτό, από τη σωτηρία, και μένουνε με τις αμαρτίες τους, με τη λέπρα στην ψυχή τους, διότι έχουνε στραβοπιάσει από άγνοια, από κακία, δεν ξέρω τι, το θέμα του κλήρου. Και διότι ο Σατανάς γνωρίζει ποιο είναι το μονοπάτι διού θα περάσει ο άνθρωπος, το βάλει αυτό το μονοπάτι. Και ξέρετε στις ημέρες μας τι δηλητήριο χύνεται για την Εκκλησία και γενικά για τον κλήρο. Μόνο στον κλήρο είναι σκάρτη. Στην ιατρική δεν είναι σκάρτη. Στην νομική δεν είναι σκάρτη. Στην μπακαλική δεν είναι σκάρτη. Στην υπουργική δεν είναι σκάρτη. Στη βασιλική δεν είναι σκάρτη. Μόνο οι παπάδες είναι αυτοί, ε. Όλους τους άλλους δεν τον πειράζει το διάβολο. Αυτοί το τρώνε το μάτι με το πετραχύλι. Έστω και αμαρτωλοί που είναι. Έστω και αμαρτωλοί που είναι. Το βάζουν το μάτι. Γι' αυτό ακριβώς δίνεται. Είμαστε έξυπνοι σε πολλά πράγματα. Γιατί να μην είμαι έξυπνοι και σε αυτό το σημείο? Έχω ακούσει πολλές φορές που λένε ότι μα τι μπορώ εγώ να πάρω αντίδωρο από το χέρι αυτού που κάνει τόσα πράγματα κλπ. Είδες κανένα από αυτά που λες ή που λένε ότι κάνει? Είδες κανένα? Δεν είδε. Δεν είδε. Το 99% των κατηγοριών δεν αποδεικνύεται
Δεν είδε. Καθά ήκουσα, καθά λένε. Δεν είδε. Λοιπόν, ποιος είναι πίσω από αυτόν? Για τον ιερέα πας στην εκκλησία ή για τον εαυτό σου και για τον Χριστό? Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία τα έχουν υπόψη. Θέλεις Άγιον ιερέα και αρχιερέα για να πάρεις εσύ? Επήρε και ο Ιούδας, τι ωφελήθηκε? Δεν πήρε από του Χριστού τα χέρια ο Ιούδας? Τι ωφελήθηκε? Σατανάς εισήλθε εις αυτόν. Υπήρξαν αγιότερα χέρια από του Χριστού? Δεν υπήρξαν. Τι ωφελήθηκε ο Ιούδας αν πήρε από άγια χέρια? Δεν είναι θέμα λοιπόν ποιος είναι αυτός που δίδει, ποιος είναι αυτός που λαμβάνει. Γιατί αυτός που δίδει είναι πάντοτε εντάξει. Θυμόσαστε τον προφήτη Ηλία τι μας άφησε παράδειγμα? Έπαιρνε άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το βράδυ με σωτήνους ενός κόρακος. Να τα κοράκια της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα κοράκια της Καινής Διαθήκης, παπάδες. Ρώτησε ποτέ το Θεό ο Ηλίας, δεν έχεις κανένα καθαρότερο πουλί να μου στείλεις ένα κομμάτι ψωμί? Του παρεπονέθη ποτέ? Όχι, το έπαιρνε. Δεν ενδιαφέρθη ποιος είναι ο ταχυδρόμος. Δεν ενδιαφέρθη ποιος του το έφερνε. Εκείνο που τον διέφερε ήταν ποιος του το στέλνε και τι του εχρειάζεται. Διότι αν έλεγε ότι εγώ δεν το παίρνω από το ράμφος, από αυτό το βρωμόπουλο το οποίο τρέφεται με σνησιμαία, θα είχε πεθάνει εκεί στην έρημο του Ιορδάνου στο χήμαρο χωράφι. Τίποτα. Ποιος το στέλνει? Ο Θεός. Μέσω αυτού του πουλιού, ναι. Να είναι δοξασμένο το όνομά του που μου στέλνει. Άρτο και κρέα. Τι πάει να πει άρτο και κρέα? Δεν είχε τίποτα άλλο να του στείλει? Είχε ψάρι? Ήταν άντα είσαι με κρέας. Είναι ο άρτος που μέσα έχει το κρέας, που έχει το σώμα του Χριστού. Τον εκκοινωνούσε. Το κλέβε από κανένα χασαπουλιό το κρέας? Το ψωμί το κλέβε ο κόραξ από κανένα φούρνο? Όχι, αγγελική του Πνεύματος του Αγίου. Όπως και ο άρτος που μας κοινωνούνε, το σώμα του Χριστού είναι Πνεύματος Αγίου. Αυτό διδάσκει. Τι θα πάμε να πούμε? Είναι ντροπή πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τον κλήρο. Όταν βλέπετε αγαπητό με αγαπητή μου ράσο να γινόσαστε 40 δίπλες. Αδιαφόρος ποιος είναι? Όποιος δεν τιμά το ράσο δεν τιμά το Θεό. Είναι αντίχριστος, δεν τιμά ούτε το Χριστό. Ο αθετών εμάς λέει ο Χριστός στους Αποστόλους και στους άλλους, ο αθετών εμάς εμέ αθετή. Που σας ανέχομαι, που σας στέλνω, που κάνω μυστήρια. Σας βάζω ότι διαβάζω το νερό και γίνεται αγιασμός και δεν χαλάει. Άρα με αθετή εμένα, που σας ανέχομαι. Και ο αθετών εμέ, αθετή τον αποστήλαντά με. Τα λέει αυτά ο Χριστός, δεν τα λέει? Τα λέει. Όταν ο Χριστός εισήλθε στα Ιεροσόλυμα των Βαΐων, τι έγινε? Σεισμός. Τι δεν στρώσανε κάτω? Τι πρίκες δεν βγάλανε? Τι άνθη δεν βάλανε? Τι βαΐα των Φοινικών δεν βάλανε? Τι δεν έγινε? Και ποιος πάτησε επάνω? Ο γάιδαρος. Δεν πάτησε ο Χριστός. Ο γάιδαρος επάτησε επάνω. Ώστε για το γάιδαρο τόσα υπερηπίστηση και τόσα υποδοχή να πατήσει το γαϊδουράκι αυτό επάνω? Όχι για αυτόν. Για αυτόν που φέρνει το γαϊδουράκι αυτό επάνω του. Όλη αυτή η ετοιμασία, όλη αυτή η περιποίηση είναι για αυτόν που φέρει το γαϊδουράκι αυτό επάνω του. Άμα το κατεβάσουμε από πάνω αυτόν, το γαϊδουράκι θα το βάλουμε στο παχνί για άχερα. Το καταλαβαίνετε? Δεν φοβόσαστε λοιπόν αυτόν τον παπά που κρατάει το Χριστό στο χέρι του? Τι σεβασμό πρέπει να έχει εφόσον αξιώνεται να μεταφέρει το Χριστό? Αν το γαϊδουράκι αυτό έτσι τι αυτής περιποίησεως, ο ιερεύς τι πρέπει να τύχει? Τόσο κουτί είμεθα? Δεν μοιάζουμε για τόσο κουτί. Γιατί λοιπόν? Ποιος κερδίζει λοιπόν εξ αυτού? Κερδίζει ο Σατανάς. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος κάνει όλον αυτόν τον θόρυβο. Αν ο Χριστός ανεγνώρισε και δεν απέρριψε και δεν παραμέρισε ιερείς της Παλιάς Διαθήκης που εφηθήσιαζαν ταύρους και μόσχους και έστειλε τους ανθρώπους, εκεί θα πάτε, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Δεν το καταργώ των κλήρων.
Ποια λοιπόν η εκτίμησή του στους παπάδες, στους ιερείς και στους αρχιερείς της Καινής Διαθήκης, οσοδήποτε αμαρτωλή αν είναι, αυτοί που τον διαμελίζουνε, αυτοί που τον θυσιάζουν επί της Αγίας Τραπέζης και τα χέρια τους είναι με αίμα, αν είχαμε πνευματικά μάτια θα βλέπαμε. Μη πλανόμεθα. Υπάρχουνε, αν διαβάζαμε ποτές μας, πολλά θα μας βοηθούσανε. Υπάρχουνε πολλά βοηθητικά, πολλές γνώμες Αγίων ανθρώπων επάνω σε αυτά τα πράγματα. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω, μια και έτυχε τώρα να συζητώ για αυτό το θέμα. Λέγει, κατά πρεσβυτέρου κατηγορία, μη παραδέχου, ο Τιμόθεος, στον Τιμόθεο μάλλον ο Παύλος, ή μη επί δύο τριών μαρτύρων, αν δύο τρεις μαρτυρήσουν ότι είδαν και λοιπά, τότε διαφορετικά να μην παραδέχεσαι. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει, ήτης του ιερέως καταφρονήσει, ταχαίως καταφρονήσει και του Θεού. Όποιος λέγει καταφρονήσει τον ιερέα, γρήγορα λέει θα καταφρονήσει και το Θεό. Όταν γάρτης προς ιερέα ευλαβώς διατεθεί, πολλο μάλλον προς τον Θεό. Όταν σέβεσαι λέει τον ιερέα, πολλο μάλλον λέει θα σέβεσαι και τον Θεό. Καν ο ιερεύς φαύλωση, και αν είναι φαύλος ο ιερεύς, ο Θεός ορών, ο Θεός βλέπων, ότι δια την προς αυτόν τιμή, ότι τον σέβεσαι τον ιερέα γιατί είναι λειτουργός του Θεού και τον ούτε άξιον τιμή θεραπεύεις, και αυτός αποδώσει την αμοιβή και γάρ δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου φυσί, μισθόν προφήτου λείψετε, και τιμών και οίκων και υπακούων δηλωνότη το ιερή. Αν λέει βλέπει ο Θεός ότι εσύ, διότι εν το προσώπο του ιερέως βλέπεις τον Θεό και τον εκτιμείς αυτόν και τον σέβεσαι κλπ, ο Θεός θα σου δώσει σύμφωνα με την καρδιά σου. Κατηγορία μη δέχου κατά πρεσβυτέρου. Μη δε επιπλήξεις αυτό, αλλά παρακάλει ως πατέρα. Και το λέγει ένας ασκητής, ο Νίλος ο ασκητής. Ούχρι, γιατί εμείς είμαι θα έτοιμοι, κάτι που θα ακούσουμε για το Ράσο, μια καλογραία, ένας καλόγερος, ένας παπάς, ένας δεσπότης, αρκεί να είναι Ράσο. Έχει γλύκα. Είναι η ειδήσεις συζήτησης που γίνεται κατά του κλήρου. Ούχρι των ιερέων τα πλημελήματα δίλα γίνεσαι της πόλης. Αν ξέρεις λέει παραγματικά με τα ίδια σου τα μάτια παράπτωμα ιερέως, μην το πεις λέει πουθενά. Ή να μη σκανδάλου πρόφασιν εντεύθεν λαμβάνοντες αδεώς αμαρτάνος. Διότι θα σκανδαλιστούν και χωρίς να ξέρουν ότι ο ιερεύς αυτός, παρότι είναι αμαρτωλός, είναι έγκυρα τα μυστήρια που κάνει και οι ακολουθίες που κάνει και οι ευλογίες που δίδει, θα σκανδαλιστεί και θα σημειωθεί και θα έρθει μεταγιόν στο δικό του πολεμό που έγινε σε αιτία να κυκλοφορήσει αυτό και να σκανδαλιστεί. Ήγαρ έγωγε τουλάχιστον αυτό της επισκόπου γάμων αλότριων διαρρήτοντος εγεγόνιν, εάν λέγει έβλεπα αρχιερέα να γίνεται δηλαδή μοιχός, να καταργεί γάμων αλλού, συνεκάλυψα αν την Πορφυρίδη, θα βγάζα λέει την Πορφύρα μου, τον παρανόμους γενόμενον να τον σκεπάσω, ως αν μη βλάψει τους θεωμένους των δρομένων ιόψης, για να μη δούνε οι άλλοι και σκανδαλιστούν. Ξέρετε ποιος το λέει αυτό? Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και ξέρετε πότε το λέει? Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν έγινε, του δώσανε καταστάσεις και ορισμένες κατηγορίες γραπτές για ορισμένους κληρικούς που ήσαν εκεί στην Σύνοδο. Είναι μια ευκαιρία να τους τα πει, όπως τα λέγαμε. Και η παράδοση λέγει ότι τα πήρε, τους είπε να ανάψουν φωτιά, τάστησε μπροστά τους χωρίς να τα διαβάσει και τα άκαψε. Και τους είπε,
εάν η δυνάμει αυτά που ακούσετε να τους καλύψω με την πορφύρα μου, θα το έκανα. Καταλαβαίνετε. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, ή εάν και εγκλημάτων όσιν υπεύθυνοι ιερείς ουδέ ούτως η θέμης των εκείνων βίων κρίνει. Και εγκλήματα να κάνουν, εσένα λέει δεν σου πέφτει λόγος. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Δεν αντλείς από πουθενά. Δεν σε ανέχεται κανένας να μιλήσεις γι' αυτόν. Ο γάρτιμον τον ιερέα των ανεγκλητών, αυτός που αγαπά τον και σέβεται τον δίθεν αναμάρτητον ιερέα, τιμά το υποκείμενό του, τιμά τον παπά, δεν τιμά το Θεό που τον έχει. Ο τιμών τον ιερέα και τον Θεόν τιμήσει. Ο δε μαθών του ιερέως καταφρονήν, ο δό προβαίνει και εις τον Θεόν υβρίσει ποτέ. Πήρε λέει το δρόμο που θα φτάσει να βλαστημήσει και το Θεό, αυτός που του απορρίπτει τον κληρικό του, εφόσον ο Θεός τον ανέχεται. Κάνω ιερεύς φαύρωση, ο Θεός ορών, ο δια την προς αυτόν τιμήν και τον, τον ουκάξιον τιμήν θεραπεύεις, αυτός αποδώσει την αμοιβή. Θεός που βλέπει λέγει, διότι είναι και μόνον ιερεύς, έστω και αν είναι αμαρτωλός, τον σέβεσαι, διότι απεικονίζει και παίζει ένα ρόλο για λογαριασμό του Θεού, ο Θεός λέει θα σου δώσει την αμοιβή. Και ένα ακόμη επάνω σε αυτό, μη πεις αμαρτωλών σε στείο προσφέρον. Μην πεις ότι είναι αμαρτωλός και εγώ δεν παίρνω αντίδωρο από το χέρι του, και εγώ δεν πάω να εξομολογηθώ, και εγώ δεν πάω να κοινωνήσω. Καταδεδικασμένο σε στεί, ανάξιο σε στεί, και ουκ επιφυτά η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Μηδέν τι ούτων εννοήσεις. Άλλο σε στεί πίσω από αυτόν, άλλο σε στεί ο των κρυπτών γνώσης και εξεταστής. Πίσω λέει από αυτόν υπάρχει ένας άλλος. Επίγνωθη αυτόν ότι σου πάσει ψηλότερος και παραχώρησον το δικαίο κριτή την κρίση. Έχει αφεντικό λέει και άφησε τον να τον κρίνει αυτός. Έστω δε ο ιερεύς εις τα περί Θεού μη σφαλόμενος δόγματα. Μην είναι αιρετικός, μην είναι καθερεμένος. Αυτό λέει να κοιτάξει μόνο. Τον δε λοιπόν, τον αμαρτωλός, το ανέκλεψε, το αν σάρκα του κλπ. Ουκ εσύ δικαστής, δεν είσαι εσύ λέει ο δικαστής. Ή άρα ουκ εξέστησε αυτού, αλλά επιγεινώσει στο οικείον μέτρο και αξίωμα. Δι' αυτό, παρακαλώ, μη κρίνετε να, εξαιρέτως δε ιερέα Θεού. Κανένα λέει να μην κρίνεις, ιδιαιτέρως δε να μην μιλάς για παπά ποτέ σου. Αλλά μετά πίστεως πρόσελθε και μετανοίασε πράκτου και συνειδότος καθαρού της θείης μυστηρίης και του αγιασμού επιτεύξη πάντων. Επί, διότι, καν άγγελος Θεού εστίν ο προσφέρον την ανέμακτον θυσία. Ας πούμε είναι άγγελος Θεού. Σι δε αναξίως προσέρχει, ουδαμώσε ο άγγελος αμαρτημάτων καθαρίς. Δεν μπορείτε να σε σώσει αν είναι άγιος αυτός. Και ότι το λεγόμενο αληθές, αυτός ο Ιούδας μαρτυρεί. Αυτό σου έλεγα γρηγορότερα. Ούτως γάρ εξ αυτών των αχράντων χειρών του δεσπότου, των θείων άρτων δεξάμενος, επειδή αναξίως τούτον εδέξατο, ευθέως εισήλθε εις αυτόν Σατανάς. Εξ αυτού λοιπόν λαβών αφορμήν είπα αυτά, διότι ο Χριστός μας δεν τους είπε πηγαίνετε να βρείτε καλούς, καθαρούς ιερείς, να πείτε το παραπονό σας, να δείξετε τους εαυτούς σας. Αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι εθεραπεύσαν καθοδόν και ασφαλώς όταν έφτασαν στους ιερείς έδειξαν θεραπευμένες πληγές μυστηριωδώς στην οδόν της υπακοής και ασφαλώς πήραν τα χαρτιά τους και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Εδώ όμως στη συνέχεια έλαβε χώραν το εξής. Ακούστε τι λέγει. Εις δε εξ αυτών από τους 10 που ήσαν ειδών ότι άθη, είδε ότι θεραπεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζον τον Θεόν, ήρθε και δόξαζε τον Θεόν εν το προσώπο του Ιησού και έπεσαν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Και αυτό συν Σαμαρίτης, δεν ήταν Ιουδαίος από τους δικούς του ή το άλλο εθνής ή το Σαμαρίτης. Αποκριθείς λέει ο Ιησούς είπεν ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν. Δε καθαριστήκατε λέει και οι 10. Οι δε νέα που, πού είναι οι άλλοι. Αυτά κάνει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν λεπροί στο σώμα.
απεδείχθησαν οι εννέα ότι ήσαν και στην ψυχή λεπροί. Βγάλανε από το σώμα και τη μετέφεραν στην ψυχή τη λεπρά. Εν διαχαριστία τους, ούτε να ευχαριστώ. Βλέπετε ότι οι θλίψεις, τον άνθρωπο τον ενώνει, τον άνθρωπο τον μαζεύει, η αρρώστια τον κάνει να είναι συμμαζεμένος, να προσέχει, να σέβεται, να κάνει κανένα σταυρό. Μόλις όπ, έχει την υγεία του, έχει παραδά κλπ. Πέρα βρέχει, ούτε ακούει κανέναν, ούτε Θεό, ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται να μας κρατάει από το ποδάρι εκεί κάτω δεμένους. Χρειάζεται να μας έχει πιάσει από τα αυτή και να μας το κουνάει με διάφορα περιστατικά για να μείνουμε κοντά τους. Η αχαριστία, αγαπητοί μου, είναι μια από τις θανάσιμες αμαρτίες. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευγνώμων και στον ποντικό ακόμη. Και στον ποντικό ακόμη. Θα πεις πάπα το κουφό. Σοβαρά. Είναι κακό. Πόσα έχουν πεθάνει για λογαριασμό σου, κυρά μου. Για λογαριασμό σου, κύριε. Πόσα πειραματόζωα είναι ποντίκια. Θέλει να δει η κυρία αν είναι έγκυος, ποντικός και ο βάτραχος θα τα πληρώσουν. Αυτά θα τα πληρώσουν. Για να κάνουν τα πειράματα, για να αποδείξουν αν είναι σε ενδιαφέρουσα ή όχι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Κάποτε λέγεται ότι έσκαβε με τα νύχια του σε μια ρίζα ενός δέντρου ένα λιοντάρι για να ξαπλώσει. Και εκεί στη ρίζα κάτω ένα ποντικάκι. Και το πέταξε δόθε με τα νύχια του ο Λέων. Τρόμαξε λοιπόν αυτός και ο Λέων του έκανε το παλικάρα τώρα του ποντικού. Και πήγε να το σκοτώσει με το πόδι του, με προσήσανε οι νύχιές του. Το παρακάλεσε το ποντικάκι αυτό και λέει: Αφέτη μου, λέει, βασιλιά μου, λέει, μη με σκοτώνεις, λέει, μη με σκοτώνεις. Άσε και εμένα, λέει, τη ζωή μου, δεν σε πειράζω τίποτα. Και που ξέρεις καμιά φορά, λέει, μήπως σου χρειαστώ κιόλα. Άντε σκάσε, ρε, του λέει, από εδώ. Φεύγα, του λέει, από τον διώχνει, με τον πόδι. Αν μου παρουσιαστείς εσύ και θα με βοηθήσεις εσύ, σε έχω ανάγκη εγώ. Καλά, καλά, τα μάζεψε ο μικρός ποντικός και έφυγε. Όμως, με λίγο καιρό, κάπου εκεί στο δίχτυ, κυνηγεί το λιοντάρι το βασιλιά, το πιάσανε. Το πιάνουνε σε ένα δίχτυ εκεί πέρα το λιοντάρι και το δένουνε στο δέντρο. Ένα σκηνή χοντρό το δένουν στο δέντρο εκεί, πού χτυπιόταν το λιοντάρι, πού να φύγει το λιοντάρι από εκεί. Μέχρι που να βρούνε με τι μέσο να το μεταφέρουνε. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο μικρός αποδικός. Του λέει, τι κάνεις εκεί βασιλιά. Φεύγα, του λέει, από εδώ. Εγώ, του λέει, είμαι για σένα. Τι είσαι εσύ για μένα. Εγώ, του λέει, τι σε νοιάζει. Εσύ, λέει, για μένα δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Με δέσανε και ασφαλώς τώρα πάμε για μέσα. Για την κλούβα. Εγώ, του λέει, τι θα κάνεις. Κάτσε και θα δεις. Πάει λοιπόν σιγά σιγά στο σκηνή. Κρίκε, 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 κρίκε. Του το κόψε το σκηνή. Φεύγα, του λέει, και πρόσεχε τα λόγια σου. Μην ξαναμιλήσεις έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα περιττό εδώ στον κόσμο. Ούτε η μύγα, ούτε τα κουνούπια, ούτε ο κοριός. Κοργί, λέει, βρωμάνε. Έχει σπάσει, λέει, κοριό. Έχω σπάσει. Έχεις πως βρωμάει. Γιατί βρωμάει. Για ρώτησε τον γιατί βρωμάει. Γιατί πιω το βρώμικο αίμα το δικό σου. Από τότε που φύγανε οι ψήρες, που φύγανε οι ψήλοι, που φύγανε οι κοργοί, φούντωσε ο καρκίνος. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε. Τι πίνει αυτό. Το βρώμικο αίμα του ανθρώπου. Από τότε που αυτά εψώφησαν, αρχίσαμε και ψωφίζουμε εμείς θέσεις τους. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Προσέξετε λοιπόν την αχαριστία. Προσέξετε τον κλήρον. Και ό,τι έχει δεσπίσει ο Θεός, διότι ο Θεός είναι Θεός. Και θα ζητήσει σαν Θεός δικαιοσύνη από τον άνθρωπο. Μακροθυμεί, μας περιμένει, αλλά δεν ξεχνάει.